Τώρα, κυρίες και κύριοι, σύνδεση ξανά με την Σοφία Φασουλάκη από τις Βρυξέλλες, όπου αύριο, Σοφία, αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για την ενέργεια, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα επαναφέρει την πρόταση των 6 σημείων που είχε υποβάλει και στην Κομισιόν. Είναι ένα θέμα που και η Μίνα και όλη την Ευρώπη. Πολλές φορές έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα που θέλει πανευρωπαϊκή, θέλει κοινή λύση, γιατί κανένα κράτος μόνο του, κανένα εθνικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος της ενέργειας. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η συζήτηση που θα γίνει αύριο θα επικεντρωθεί στην πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι για κοινή αγορά και αποθήκευση φυσικού αερίου, αλλά αυτό θα γίνει του χρόνου το χειμώνα. Μέχρι τότε, όπως καταλαβαίνεις, το διάστημα είναι μακρύ και ουδής γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου που επηρεάζουν, όπως πολλές φορές έχει πει και ο Πρωθυπουργός, και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν πολλά κράτη, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, που συμφωνούν με την πρόταση που έχει κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που έχει κάνει η Ελλάδα για παρέμβαση στην χονδρική αγορά του φυσικού αερίου. Φαίνεται όμως ότι αυτή η πρόταση δεν γίνεται δεκτή από τους υπόλοιπους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, μήνα, φυσικά η Ελλάδα συμφωνεί με την πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι για κοινή αγορά και αποθήκευση φυσικού αερίου. Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ.